Σε ποσοστό 95% δεν είναι. Από την οργανική ιατρική βλέπετε διαφορετικά. Όχι, είμαι και νευρολόγος, με συγχωρείτε. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Και η οποία μα έχω την εντύπωση ότι η άποψη σας μόνο επιστημονική δεν είναι. Δεν είναι του Γιαννόπουλου, είναι πολλών ψυχιάτρων. Όχι, είναι διαφορετική. Δεν είναι επιστημονική η άποψη, είσαι σκεπημένο. Είσαι διαφορετική σχολή. Καλά, εσείς μπορείτε να πείτε. Δεν είναι θέμα σχολών. Μπορείτε να μου πείτε την υποτροπή, που εμφανίζουν κάποιοι μετά τη θεραπεία είτε με στεγνά. Βεβαίως μπορείτε να γίνεται η υποτροπή. Βεβαίως και με όρους νευροφυσιολογικούς. Εκεί λοιπόν στην υποτροπή απάνω δεν θα πρέπει να κάνουμε θεραπευτικά σχήματα. Ποια είναι τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία μπορεί να δώσουμε Κοιτάξτε. Τώρα. Όχι να μου απαντήσετε θεραπευτικά εσείς. Σας απαντώ αμέσως. Οι διαταραχές στη βιοσύνθεση των ενδογενών. Δύο λέξεις μόνο θα πω. Δύο λέξεις. Δεν πρόκειται για επιστημονικέ. Θα σας πω. Παρακαλώ κύριε. Παρακαλώ, πρέπει να καταλαβαίνουν πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε μας κάποιους. Τι λέτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και σας παρακαλώ, ό,τι πείτε από εδώ και στο εξής, να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Κύριε Κατανικολάου, ο οργανισμός μας παράγει φυσική ροή της ενδογενής μορφήνης. Όταν κάνουμε χρήση οποιούχου να παίξω, μορφήνη, ηρωίνη, μεθαδόνη, πεθυδίνη και οποιοδήποτε άλλο οποιούχου ή οποιοειδές, τότε έχουμε μια διαταραχή στη σύνθεση αυτής της φυσικής ηρωίνης. Η αποκατάσταση αυτής της ιστορίας προϋποθέτει μια περίοδο αποχής από τα οποιούχα ίση με 18 περίπου μήνες. Είναι αντιστρεπτή πλήρως. Να ρωτήσω τώρα, κάτι. Γιατί έχουμε τις υποτροπές αυτό το. Μία απλή ερώτηση. Αφήστε μου λίγο. Γιατί έχουμε τις υποτροπές σε αυτό το 18μήνο. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι επειδή υπάρχει έλλειψη της φυσικής ηρωίνης, γιατί η αποκατάσταση είναι ανά 24ωρο, κάθε λίγο βαθμία αυξάνεται. Υπάρχει ένα λόγο της έλλειψης, παράγεται μια έντονη επιθυμία για ηρωίνη, κατάσταση που στη γλώσσα της πιάτσας αποδίδεται με την καταπληκτική φράση «μπήκα στην πρέζα». Άπαξ και μπούμε στην πρέζα. Εσείς, εγώ ή ο Πάπας της Ρώμης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποχωρήσουμε. Υποχωρούμε, παίρνουμε ηρωίνη, καλύπτουμε την πείνα, ξαναμπαίνουμε στην ηρωίνη. Μία ερώτηση. Και έχουμε τον μπαίνω, βγαίνω. Μία ερώτηση. Να ολοκληρώσω μισή ώρα, Μόνο βιολογική. Ναι. Δεν είναι ψυχική, όχι, πνευματική. Δεν είναι όχι, από τη στιγμή που οδηγεί εκεί, μπορεί να είναι ψυχολογικά τέτοια, αλλά όταν οδηγεί, είναι καθαρά βιολογική. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση της ανατραπής της ισορροπίας της φυσικής ηρωίνης παράγει ο οργανισμός μας. Και αυτός ο τρόπος υπάρχει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το μοναδικό αντιναρκωτικό που διαθέτει η ιατρική, η Ναλτρεξόνη, και είμαστε αντιναρκωτικό, και είμαστε ήμασταν η μοναδική χώρα μεταξύ των 190 μελών του χωρών του ΟΗΕ, που προς μεγάλη ντροπή μας μέχρι το 2001 το μοναδικό αντιναρκωτικό το είχαμε τοποθετήσει κατά τάξη τα ναρκωτικά για να μην μπορούν το χρησιμοποιούν οι γιατροί. Προστατεύει τον λήπτη, τον καθιστά ανίκανο δηλαδή να πάρει ηρωίνη, ανεξάρτητα από την επιθυμία που αισθάνεται. Και να πάρει ηρωίνη σκασίλα μας εξωτερώνεται από την αλτρεξόνη που έχει, που καταναλώνει. Καταλαβαίνετε. Αφού κάνει αυσωματική αποτοξίνωση, πώς θα πάρει, δεν μπορεί, αφού είναι ανταγωνιστής αυτό που λέτε. Μια ερώτηση αγωνιστής ηρωίνη. Δεν μπορεί να πάρει ταυτόχρονα. Ότι οι χρήστες δεν διώκονται. Οι χρήστες διώκονται. Απλώς δεν τιμωρούνται. Δεν τιμωρούνται όταν αποδειχθεί ότι. Όχι έμποροι. Αυτό εννοώ. Όχι ότι έχει καταργηθεί στην πράξη. Όταν αποδειχθεί ότι η ποσότητα καταργηθεί. Συνεχίζει στην πράξη. Είναι η προσωπική του χρήστη. Όχι, ατιμόρυτο. Δεν πάει ατιμόρυτο. Είναι ατιμόρυτο. Η έγκριτη δικηγόρη θα μα πει. Είναι και εγώ ατιμόρυτο. Δεν τιμωρείται ο χρήστης. Απλά όταν διαπιστωθεί ότι την ποσότητα που έχει διακινεί εν είδη εμπορία. Κάνετε λάθος. Να το πει κύριε Φωτεινόπουλο, παρακαλώ κύριε. Όχι, παρακαλώ. Έχω το λόγο. Όλες αυτές οι ουσίες για τις οποίες μιλάμε τόση ώρα. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί, θα με ρίξετε στα ναρκωτικά. Σας παρακαλώ, θέλω να πω. Ήδη πέσατε και παρακαλώ. Δεν το καταλάβατε. Η ειδική κάναβης και τα παράγωγά της, δηλαδή η μαριχουάνα, το χασισέλαιο, η κοκαίνη, η ηρωίνη, όλα αυτά χαρακτηρίζονται συνήθιν εξαρτησιογόνες ουσίες. Είναι προθάλαμος, ναι ή όχι. Γιατί δεν είναι όλα ναρκωτικά. Η κοκαίνη, παράδειγμα, δεν είναι ναρκωτικό. Είναι δίλεπτο. Τι λέει η εμπειρία, είναι προθάλαμος. Τα λεγόμενα εγώ πιστεύω μαλακά. Ότι είναι, αλλά να πω γιατί το λέω ότι. Για πείτε μας γιατί. Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να απαντηθεί πρώτα, αφού κάνουμε ένα άλλο ερώτημα και το απαντήσουμε. Πού οδηγεί ο διαχωρισμός που επιχειρούμε σήμερα να κάνουμε σε μαλακά και σκληρά. Αν οδηγεί η απλά και μόνο. Εμπειρία, τι λέει. Θα σας πω. Αν οδηγεί απλά και μόνο στο να συζητούμε θεωρητικά, να πούμε ότι αυτό κάνει λιγότερο βλάβη ή το άλλο κάνει περισσότερο, ας την κάνουμε το διαχωρισμό. Δεν λέει τίποτε. Αν όμως αυτό το ερώτημα οδηγεί
στο να αποποινικοποιήσουμε τα μαλακά, εκεί είμαστε αντίθετοι. Αντίθετοι γιατί θεωρούμε προθάλαμο για τα σκληρά ναρκωτικά το χασίσι. Ναι. Το ελαφρό ναρκωτικό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν λέτε προθάλαμο, να καταλάβετε. Εδώ οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημα στο σπίτι. Να σας πω. Το ζητούμενο λέει και η γυναίκα που έχει ζήσει μέσα την εμπειρία, όπως και όλοι οι άλλοι που έχουμε. Το ίδιο είπε. Ένα λεπτό. Λέει ότι ουσιαστικά προκειμένου να πάρει χασίσι, συμμετέχει σε μια παρέα που σιγά σιγά μπαίνει και στην υπόλοιπη ιστορία. Γιατί η παρέα είναι αυτού του είδους. Όταν διαχωρίζει λοιπόν το χασίσι και το βγάζει έξω από την ιστορία, δεν πας να το βρει στην παρέα. Πας να το βρει στο περίπτερο, ας υποθέσουμε. Με την ίδια έννοια, ήταν απαγορευμένο το τσιγάρο, θα συναντιώσουν με τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν και τις υπόλοιπες. Και για το τσιγάρο οδηγούμε θα έχουμε και απαγόρευση. Βλέπετε στους δημόσιους χώρους, λέω να απαγορεύεται. Το πρώτο βασικό θέμα, αν θέλετε, χωρίς να είμαι ειδικός, θα σας επιτρέψω αμέσως, αλλά επειδή θα περάσουμε όλο το βράδυ και οι άνθρωποι βλέπουν εκεί έξω και θα λέμε διάφορες μονολογίες. Το δεύτερο βασικό πράγμα που μου επιτρέψετε είναι ότι υπάρχει μια φοβερή διάκριση που δεν μιλάει εδώ κανένας. Πώς κυκλοφορούν οι έμποροι που λέει πάρα πολύ καλά ο Άρης, κάτω από τα μάτια της αστυνομίας. Και το τρίτο είναι ο διαχωρισμός πρεζονιού από το παιδί με ψυχολογικά προβλήματα. Ξέρουμε όλοι, σε όλο τον κόσμο, ότι τα παιδιά που έχουν λεφτά πηγαίνουν στις κλινικές, αποτοξινώνονται, συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά και ζουν μέχρι και 80 και 85. Τα παιδιά που έχουν μεσκότητα, τον κύριε Υπουργέ, τα παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα και είναι φτωχά, μαραζώνουν, χάνονται γιατί δεν υπάρχει μια πολιτισμένη πολιτεία να τους πάρει, να τους θεραπεύσει. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, το γιατί παίρνουν ναρκωτικά είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω μετά από μια μικρή διακοπή. Μετά από μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και... Μα τα καλύτερα τα λέτε στις διαφημίσεις. Κύριε Φωτεινόπουλε. Και η καλύτερη τσακωμή έγιναν. Όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, είμαι κατά του διαχωρισμού μαλακών και σκληρών. Γιατί θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι προκαλούν ακόμα και τα πιο μαλακά ναρκωτικά, πιο μαλακές εξαρτησιογόνες ουσίες, βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. Προηγουμένως ακούστηκαν μελέτες διάφορες. Εσείς διαβάσατε ότι κάποιος ζητάει συγγνώμη. Όχι κάποιος, ο Ιντιπέντα. Για τους ακροατές τώρα, απλώς το τονίζω έτσι. Που λέει ότι ζητά συγγνώμη γιατί είχε κάποια άλλη άποψη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ακούσαμε τον κύριο Γρίβα να αντικρούσει αυτή τη μελέτη. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη μελέτη, η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, η κυρία Τερέζα Μουρ Δόκτωρ και ο ψυχίατρος Στάνλεϊ Τζάμιτ από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, που λέει ότι χρήστες μαριχουάνας σημειωτιώνουν ότι η μαριχουάνα είναι το πιο ελαφρύ από αυτά που συζητήσαμε ναρκωτικό. Περιέχει μόνο 4% της ναρκωτικής ουσίας, όταν η άλλη κάναβη, η σατάιβα, επιτρέπεται στο εμπόριο με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιομηχανική χρήση με 0,3%. Αυτή λοιπόν η μαριχουάνα με 4% λέει λοιπόν αυτή η μελέτη ότι προκαλεί σχιζοφρένεια στους χρήστες όταν αυτοί κάνουν μακρόχρονη χρήση. Θα σας την καταθέσω αυτή τη μελέτη. Η μαριχουάνα προκαλεί σχιζοφρένεια. Το πιο φορά το ακούω. Το ακούω πρώτη φορά. Παρακαλώ, η κυρία Καρατζά, βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ, διότι θα πάθω εγώ σχιζοφρένεια και δεν έχω καπνίσει ποτέ τίποτα από αυτά. Και απώλεια μνήμης. Απλώς λοιπόν. Μου φαίνεται μεγάλη υπερβολή αυτό που είπατε. Δεν το λέω εγώ. Σας είπα, το λέει η μελέτη, δώστε το. Και απώλεια μνήμης. Και απώλεια μνήμης. Και σχιζοφρένεια και απώλεια μνήμης. Λέω, τι γράφουνε κάποια στιγμή. Τελειώνοντας ήθελα να πω. Κυρία Χατζη Νικολάου. Κυρία Καρατζά, μισό λεπτό. Ήθελα να πω, επειδή προηγουμένως ακούστηκε ότι ο Κανά βρίσκεται σε αποδιοργάνωση. Αποδιάρθρωση είπα. Αποδιάρθρωση. Ναι, με ευθύνη. Και επειδή αυτό δεν συμβαίνει, θα μου επιτρέψετε, αν έχετε χρόνο στο τέλος, για να μην πάρω το χρόνο, να αποδείξω ότι αυτά που λέγονται και έχουν. Πάμε στην κυρία Καρατζά. Ναι, κυρία Καρατζά. Κύριε Χατζηνικολάου, να ρωτιέμαι το εξής. Εάν η χημεία προοδεύει, αν έβρισκε μία ουσία που να είχε την ίδια διαδικασία που έχουν όλα αυτά, το χασίς, το ένα, το άλλο, όλα αυτά, αλλά ήταν απολύτως υγιεινή, θα έπρεπε να την παίρνει ο κόσμος? Μισό λεπτό, διότι εδώ προκύπτει το ερώτημα. Έχετε ανοιχτά μικρόφωνα, κύριε. Είμαστε σε μία εκπομπή με ανοιχτά μικρόφωνα. Δεν γίνεται να κάνουμε ένα δύο πηγαδάκια. Σας παρακαλώ θερμά. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάει η κυρία Καρατζά και έχει μουσικό χαλί τους ψιθύρους. Παρακαλώ. Είναι ωραία κουβέντα. Προκύπτει το εξής ερώτημα που είναι.